Τα παντελόνια, φίλε μου, περίεργα είναι ρούχα, με ευκολία τα φοράς, δύσκολα όμως θα τιμάς. Και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα έχω εδώ το φίλο μου τον Παναγιώτη Στεργίου. Έχουμε να βρεθούμε λίγο καιρό, γι' αυτό θα μάθω κι εγώ τι μάθετε κι εσείς. Αφορμή βέβαια είναι μια βραδιά που έκανε στο Στάβλο πριν από 3-4 χρόνια που την είχαμε τραβήξει και ήρθε ο Παναγιώτης να πει τα καινούρια του, αλλά να δούμε κι εμείς αυτά που έγιναν τότε. Παναγιώτη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες πάλι. Να σε καλά, αφού ξέρεις οι πόρτες εδώ είναι ανοιχτές. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Μπουζούκι παίζεις?
Παίζω, δεν έπαιζα όπως έπαιζα, δεν παίζω όπως έπαιζα, αλλά γιατί παίζω. Παίζεις χειρότερα δηλαδή. Όσο περνάνε τα χρόνια μεγαλώνουμε. Μεγαλώνουμε, αλλά υπάρχει απόσταγμα όμως και παίζεις πιο συγκεκριμένα πια. Ναι, εντάξει, ναι. Οριμάζουμε που λένε. Να σου πω, βλέποντας, επειδή τώρα μου έκανες αυτό για σου κάνω την ερώτηση, βλέποντας τον εαυτό σου να παίζεις πριν από 20 χρόνια, λες, τον ζηλεύεις για κάποια πράγματα και λες όμως ο χρόνος αυτό γιατί το έκανα τότε, πρέπει να το κάνω πιο απλό. Όχι, όλοι περνάμε από φάση δεξιοτεχνίας και ακόμα δεν την έχω στερηθεί την δεξιοτεχνία στο παίξιμό μου. Αλλά οριμάζουμε. Ναι. Και όταν οριμάζουμε, γινόμαστε πιο μεστοί. Η σημερινή βραδιά γράφουμε ότι έχει δεξιοτεχνικά τραγούδια. Ό,τι και να παίξει ο Παναγιώτης είναι δεξιοτεχνικό, εν πάση περιπτώσει. Και θρυλικά σόλο. Πιστεύω ότι 2-3 μπουζουξίδες μπορεί να παίξουν αυτά τα σόλο που έχουν αφήσει η εποχή. Ο ένας είναι ο Παναγιώτης, ο άλλος είναι ο Στεργίου και ο άλλος είναι ο Παναγιώτης Στεργίου, κανείς άλλος. Εντάξει, υπερβάλλω. Αλλά είναι, πιστεύω ότι ο Παναγιώτης είναι αυτό που λέμε ολοκληρωμένος μουσικός και δεξιοτεχνικά και μουσικά. Και άριστο παιδί. Thank you.
δύσκολο ποιο είναι, να είσαι μεστός. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Η μεστότητα. Ναι. Δηλαδή μετά την ταχυδακτηλουργία και τη διεξιοτεχνία, μετά πρέπει να αρχίσει την αφαίρεση. Ε? Την αφαίρεση και αναγκαστικά κιόλας, γιατί μεγαλώνοντας δεν ακούν τα χέρια όπως ακούγανε παλιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο άνθρωπος είναι σαν το λουλούδι που ανθίζει και σιγά σιγά μαραίνεται. Αυτό ισχύει για τα πάντα στη ζωή. Ναι, αλλά η ενέργεια που λένε. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά υπάρχουν μεγάλοι παίχτες που παίζανε σε μεγάλη ηλικία και παίζανε καταπληκτικά. Βέβαια. Δεν περίμενες να δεις μάγια, αλλά έκανε. Βέβαια. Αφού είναι η ζωή μας αυτή και μελετάμε συνεχώς. Και το ακόμα μελετάω. Όχι όπως μελετούσα. Αλλά μελετάς. Ναι, ναι, καμιά φορά πιάνω το όργανο στα χέρια και παίζω. Παλιά μου έλεγε ο Θωμάς ότι άμα ακούσει τον πατέρα μου λέει να παίζει, που παίζει αθόρυβα ξημερώματα, για να παίζει ξημερώματα σημαίνει ότι έριξε από νωρίς, θα πάτεις πλάκα. Που σημαίνει ότι. Τότε είναι η καλή ώρα. Η καλή ώρα, ναι, ναι, τότε είναι η καλή ώρα. Δεν ενοχλείς κανέναν εκείνη την ώρα. Επειδή έμενα μόνος μου, δεν ενοχλούσα κανέναν. Ναι, ναι, είναι η καλή ώρα που λένε γιατί είσαι ζεστός, έχεις ζεσταθεί μετά από ώρα που παίζεις. Και αρχινάς και μετά έχεις βάλει την έκτη ταχύτητα που λένε και φεύγεις. Σε σκοτώσω, δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε, κάτι μπορεί να παλαβώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς.
αγαπώ πως να στο πω μωρό μου πίσω. Έλα μη με παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Στο έχω πει χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω μωρό μου πίσω. Έλα μη με παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε ξανά σε συγχωρώ. Είσαι από τις λίγες περιπτώσεις δεξιοτεχνών που έχουν γράψει κιόλας. Γιατί οι περισσότεροι δεν γράφουν. Τώρα αρχίζουν και καταλαβαίνουν. Κοίταξε, τη σύνδεση την έχεις ή δεν την έχεις. Ας μην ξεχνάμε ότι περάσαν πάρα πολύ μεγάλοι σολίστες στο Μπουζούκι, παίχτες, οι οποίοι δεν ήταν ποτέ συνθέτες. Ναι, αλλά η δικαιολογία τους είναι ότι δεν προλαβαίναν. Εγώ δεν πιστεύω ότι. Όχι, όχι. Μπορεί να έχουν δίκιο σε έναν βαθμό. Τη σύνδεση ή το έχεις ή δεν το έχεις. Εσύ το έχεις. Με βάση αυτά που έχεις γράψει. Έτυχε να το έχω. Ναι. Η ερώτηση είναι, μέσα αυτές τις ώρες που παίζεις και μελετάς τη δεξιοτεχνία, βγαίνουν τραγούδια. Πάρα πολλά. Και πολλά δεν το καταλαβαίνω κιόλας. Δεν το καταλαβαίνω. Τα γράφεις αυτά που παίζεις ή φεύγουν. Όχι, όχι, φεύγουν. Φεύγουν. Πάρα πολλές μελωδίες που λέω θα το θυμηθώ και δεν χρειάζεται να το γράψω. Μετά από λίγα λεπτά το ξεχάσω. Το ίδιο γίνεται και στους στίχους. Εσύ τώρα παίζεις πού, παντού. Αυτή τη στιγμή είμαι με τον Βασίλη τον Λέκα στο ρυθμό. Παίξαμε 2 Σάββατα και θα παίξουμε άλλα 2. Κάναμε και την παρουσίαση του δίσκου της Σοφίας Παπάζογλου στο Σταυρό του Νότου, ναι, ναι. Τις 2 Κυριακές που περάσανε. Πήγε πάρα πολύ καλά. Και δεν έχω και έχω ένα μέγαρο με το Λέκα για ένα τραγούδι που το έχω δώσει στις 4 Δεκεμβρίου του 2017. Δεν ασχολείσαι.
Θα ασχοληθώ με μαθητές. Είναι αυτή είναι η δήλωση Στεργίου. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη δήλωση. Η πρόσημη επίσημη. Ναι, γιατί ναι, θα ασχοληθείς, πες μου. Για οικονομικούς λόγους μόνο αποκλείεται. Όχι για οικονομικούς λόγους. Και για τους οικονομικούς λόγους. Καλά, εννοείται. Έτσι. Αλλά για σε πες μου, είναι κάτι το οποίο με ζητάει πάρα πολύ κόσμος. Έχω δείξει σε μαθητές στο παρελθόν, και αφιλοκερδός μάλιστα. Πάντα αφιλοκερδός, ποτέ δεν έχω πάρει χρήματα. Αλλά υπάρχει όμως και το δυτικό ημισφαίριο της γης που αναγκάζομαι πλέον μέσω ίντερνετ να διδάσκω. Α, μέσω διδάσκεις. Ναι, ναι. Και σε προσωπικό επίπεδο θα διδάσκω. Όχι όμως τώρα προς το παρόν, γιατί δεν ο έχω πρώτος το χώρο. Ο πρώτος διδάξας σε μέσω Skype είναι ο φίλος σου από τα παιδιά που είσαι στο Τρίγκας, ξέρεις, ο Βαγγέλης. Ναι, γιατί θα το κάνεις? Γιατί είναι δημιουργικό, πάρει. Ναι. Είναι δημιουργικό. Πρέπει και εγώ να αφήσω στα παιδιά τα νέα τη δική μου άποψη όσον αφορά το όργανο. Όπως την έχουν αφήσει και στο παρελθόν κάποιοι άλλοι.
Μπέλτζαμ με σκοπό να παίζουμε εκεί πέρα που δεν παίζουν οι επαγγελματικές ορχήστρες. Δηλαδή σε γυροκομεία, σε φυλακές, σε ηλικιωμένους. Ένα μήνυμα για τους επαγγελματίες. Να κάνουν το ίδιο. Θα τους έλεγα ότι η μουσική, η τέχνη και η μουσική ιδιαίτερα έχουν ένα θεραπευτικό ρόλο και τους έχουν ανάγκη πολύ όλα αυτά τα ιδρύματα, ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που ζούμε, που οι άνθρωποι αυτοί, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι εγκαταλειμμένοι. Πάνω σε έρημα κορμιά βασανισμένα. Την καρδιά να πίνω
ούτε με πονάς. Φύγε και για μένα μην ενδιαφέρεσαι. Όπου θες να πας, αφού δεν με πονάς. Αχ, μακριά μου να φύγεις, να φύγεις, να φύγεις, δεν θέλω ξανά να σε. Να μείνω, να κλαίω, να πίνω και ζητήνω, ρε μάλι σωστό δίσκους δισκογραφικά που ήταν ορχιστρικά τα κομμάτια, οι συνθέσεις. Τα άλλα ήταν έβαλα στο πρώτο CD αρκετή δεξιοτεχνία για να προσελκύσω τους νέους. Θυμάμαι, γιατί, μου το είχε στείλει και το έπαιζε. Γιατί όπως και εγώ άκουγα Χιώτη Λεμονόπουλο, ξέρω, ήταν ένα κίνητρο για να μελετήσω. Έτσι λοιπόν έκανα τον πρώτο δίσκο με την επωνυμία Solo και έκανα και το δεύτερο δίσκο που μάζεψα όλους τους φίλους και παίχτες στο μπουζούκι, πολύ καταξιωμένους και εμείς, και ο νέος, και έκανα ένα διπλό CD που δείχνει την αγάπη που έχουμε όλοι για αυτό το όργανο και την προσπάθεια, και δηλαδή, συμμετέχουν όλοι. Συμμετέχουν πολύ καταξιωμένοι παίχτες και ήταν ένα κίνητρο αυτό για να αναδειχτεί περαιτέρω ότι υπάρχουμε και εμείς εδώ που εκπροσωπούμε το μπουζούκι. Μαλή σε μία δισκογραφία μόνο. Το γλέντι αρχινά.
και μπαγλαμάδες. Τρέλαναν τους, τους σατανάδες. Κι από κέφι, ωχ, ζαλισμένοι, χορεύαν οι κολασμένοι. Και θα κάνεις μαθήματα, για μένα θα έχεις πληθώρα μαθητών. Βέβαια, επειδή ήσουν από τους πρώτους που κάναμε αφιέρωμα στο δάσκαλό, στο Θέμη, mm-hmm. όλοι είχατε τονίσει ότι το μεγάλο υπέρ του Θέμη ήταν ότι εκτός από όργανο σας μάθαινε και χαρακτήρα και συμπεριφορά. Βέβαια, αυτό... Το οποίο θα το ακολουθήσεις και εσύ προφανώς. Ε. Εννοείται. Αυτά αλληλοσυνδέονται, γιατί ο καθένας βγάζει και το χαρακτήρα του σε αυτό που εξωτερικεύει μέσα από το όργανο. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά ο δάσκαλος να έχει τον τρόπο και να δείχνει, αλλά και να μπαίνει μέσα στη ψυχολογία, στο ποιόν του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να παίχνει. Δηλαδή έτσι βγάζει τη συνευαισθησία του στο όργανο. Κατάλαβα. Το μάθημά σου δηλαδή θα προσαρμόζεται από ό,τι κατάλαβα στο χαρακτήρα του κάθε μαθητή. Βεβαίως. Γιατί δεν μπορεί να είναι επίπεδος. Ήδη έχω κωδικοποιήσει κάποιες ασκήσεις, τον τρόπο παίξηματος. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς να παίξεις ένα ζεμπέκικο, π.χ. νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, και να κάνεις ένα ταξίμι μπροστά, το οποίο θα είναι άσχετο με το τραγούδι. Ναι. Πολλές ναι. φορές το κάνουμε αυτό στα μαγαζιά που παίζουμε, ειδικά όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Αλλά όσο μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι το τραγούδι που θα ακολουθήσει πρέπει να. Το ταξίμι πρέπει να, έχει, να είναι εφάμιλο. Σχετικό. Σχετικό. Να είναι σχετική λοιπόν η μελωδία που θα παίξουμε για το τραγούδι που θα έρθει.
βλέμμα, το ξέρω και κακό. Κι όμως δεν κάνω ούτε ώρα μακριά σου. Της αμαρτίας το φίλι είναι γλυκό. Γι' αυτό ζητάω τα παράνομα φιλιά σου. Τι αξία έχει ο γάμος στην αγάπη μας μπροστά. Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουνε χωριστά. Εσύ κι αν είμαι θύμα σου εγώ, φταίω εγώ που βρήκα γλυκά στο φιλί σου. Κι αφού δεν πρόκειται για να σε παντρευτώ, μόνο παράνομα θα ζήσω εγώ μαζί σου. Τι αξία έχει ο γάμος στην αγάπη μας μπροστά. Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουνε χωριστά. Τι αξία έχει ο γάμος στην αγάπη μας μπροστά. Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουνε χωριστά. Τα νέα παιδιά, πού τα βλέπεις? Και μέσω του γιού σου, αλλά και πλέον όλοι ξέρουν τον Παναγιώτη Στεργίου. Πώς τα βλέπεις, είναι τα λαντούχα? Βέβαια, οι γενιές προχωράνε. Είναι πολύ καλύτεροι παίκτες από τους προηγούμενους. Και θα βρουν και τον δρόμο τους. Και τους θεωρώ και ήρωες σε τέτοιες δύσκολες εποχές. Όπως ήμασταν κι εμείς ήρωες με τους άλλους μεγάλους παίκτες που προϋπήρχαν. Εσείς ήσασταν και ήρωες, Παναγιώτη, γιατί βγήκατε σε πέτρινα χρόνια, έτσι. Δηλαδή, τότε πάντα είναι πέτρινα τα χρόνια. Για πάλι το λαϊκό τραγούδι, ναι. Τώρα βέβαια έχουν ανοίξει μαγαζάκια και πάνε και παίζουν δύο και τρεις. Όπως ήταν παλιά είναι τώρα τα μαγαζάκια. Τα πέτρινα χρόνια πάντα ισχύουν για τον άνθρωπο. Εγώ πιστεύω ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ένας Γολγοθάς σε όλα τα σημεία. Αγώνας δηλαδή. Είναι αγώνας, ναι. Η ζωή είναι ένας αγώνας. Είναι θαύμα που γεννιόμαστε και ταυτόχρονα και κατάρα, γιατί είμαστε και μελοθάνατοι, άμα το ψυχολογήσουμε και το φιλοσοφήσουμε. Κάτσε να αλλάξουμε τώρα, να πάμε λίγο στο πιο καλά. Σαν να ζητώ
σου δώσα φιλί. Στην πλώρη την ψυχή μου, την πλώρη πήρες και φυγες, και χάσα τη ζωή μου. Με αγαπάς, σε αγαπώ, στο μαύρο κύμα πάνω, με το νοτιά σαν ασυτό, με το βοριά σε χάνω. Πολλά οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη, παίζουν τον έρωτα κρυφά. Στις μαύρες τα παιδιά, με μορφό ίδιο Χριστός Ανέστη, και ένα τραγούδι του Τσιτσάνη, Λέικα, Λέικα που μακριά. Απόψε το όμορφο, όμορφο καποβράδο, από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Να δανείσω ημάς Σαββατό βράδο, κι όχα κι ο χάρος αρχοντά, μια Κυριακή, μια Κυριακή το βράδυ. Σκολάν απ' τη δουλειά και το βαρύ καημό τους, άθαψε κατεβαίνουνε στο υπό,
στο υπόγειο καπηλιό. Και το φεγγάρι δίνει λες με τα σπρο μυθικό του. Τις κοπελιές που πλένε τέλος κάθε εκπομπή θα γουστάρουμε με τους φίλους μας. Αν θέλετε κι εσείς να έρθετε στην παρέα μας να γνωριστούμε, στείλτε οπτικοακουστικό υλικό με ένα καινούριο δικό σας τραγούδι και ένα παλιό αγαπημένο. Ελάτε στην παρέα μας, γιατί στο φινάλε φινάλε οι παρέες έγραφαν ιστορία. Θα γουστάρουμε τους φίλους. Είπα οπτικοακουστικό υλικό, δεν είπα. Ναι. Είπα. Ξαναπέστε. Όλο. Δικά μου λέω, δεν είναι αυτό. Θα το πω δύο φορές, θα το πω στο τέλος. Με τα καλό τι είχε, ρε. Γράφω συνεχώς. Ναι. Να πηγαίνω σε σένα, θα γελάω. Ελάτε. Όχι, ελάτε. Στείλτε, ρε. Καλό ήταν. Ναι. Τελείωσε. Ναι. Με σκοπό να παίζουμε εκεί πέρα που δεν παίζουν οι επαγγελματικές ορχήστρες. Δηλαδή σε γυροκομεία, σε φυλακές, σε ηλικιωμένους. Ένα μήνυμα για τους επαγγελματίες. Να κάνουν το ίδιο. Θα τους έλεγα ότι η μουσική, η τέχνη και η μουσική ιδιαίτερα έχουν ένα θεραπευτικό ρόλο και τους έχουν ανάγκη πολύ όλα αυτά τα ιδρύματα, ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που ζούμε, που οι άνθρωποι αυτοί στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι εγκαταλειμμένοι. Πάνω σε έρημα κορμιά βασανισμένα Thank you.
όνειρμα τους σκόπους μου και τις θυσίες μου και όσα τράβηξα τόσο καιρό για σένα. Κρίμα τα όνειρα και τις ελπίδες μου, τα πήρω άνεμος και πήγανε χαμένα. Εσένα δε σου άξιζε αγάπη, εσένα δε σου άξιζε στοργή. Έχει το αίμα σου την αμαρτία, είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Προσπάθησα, πόσο κουράστηκα, πόσο υπόφερα για να σε συμμορφώσω. Κι όμως γελάστηκα, βάρια πληγώθηκα. Εσύ δεν άξιζες καρδιά για να σου δώσω. Σε ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Εσένα δε σου άξιζε αγάπη, εσένα δε σου άξιζε στοργή. Έχεις το αίμα σου την αμαρτία, είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Παναγιώτη, πες μου λίγο για τη βραδιά που έγινε στο Στάβλο. Στο Στάβλο ήταν μια βραδιά καταπληκτική. Όχι πολλά όργανα. Ναι, ναι. Μα ήταν για δεξιοτέχνες. Τάσος ο Καντάς ακορντεόν, ο Κώστας ο Τσεκούρας κιθάρα και εγώ μπουζούκι. Παίξαμε τραγούδια τα οποία αναδεικνύουν τον μπουζούκι, με φωνή τη Μαρία Σπυροπούλου, το γιο μου, το Θωμά του Στεργίου και καλεσμένο τον Ηλία Κλωναρίδη. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Ήταν μια υπέροχη βραδιά, από αυτές που κάνεις συνήθως και τιμάς, και είναι προς τιμή σου αυτό για το όργανο. Και να μην ξεχνάμε ότι είσαι και στιχουργός και γράφεις πάρα πολύ καλό στίχο και έχεις και παράπονα και δικαιολογημένα από μένα που δεν σου έχω μελοποιήσει μέχρι στιγμή. Όχι, όχι, εγώ έχω παράπονα γενικά που δεν γράφεται και τα γούστα και αυτό τα είναι, κάνω. Είναι, το δεν γράφουμε σημαίνει το εξής, Πάρη. Είναι ότι είναι οι καταστάσεις τέτοιες που κάποια στιγμή κουράζεται ο άνθρωπος. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Βλέπεις, ανοίγουμε το ραδιόφωνο να ακούσουμε και δεν ακούγεται καθόλου. Δεν πειράζει, Παναγιώτη, το λέω παντού. Το κάνουμε για μας. Έγραψε ζαμπέτα τραγούδια για να το πεις το ραδιόφωνο. Όχι. Όχι, αλλά το κάνουμε για μας. Υπήρχε και το κίνητο το ποιο θα το πει το κάθε τραγούδι. Όταν ήρθα εδώ, σου λέω για ποιον να γράψω. Σου λέω δεν γράφω. Έκανα τη δουλειά, όλο το δίσκο τη Σοφία Παπαζόγλου. Ναι. Είχα ένα κίνητρο. Μου είπε η κοπέλα, θα ήθελα να μου γράψει ένα τραγούδι. Είχα λοιπόν ένα κίνητρο. Άρχισε και ζεστανόμουν μέσα μου και έτυχε να συνεργάζομαι με τον Δημήτρη του Τζάφα. Και έτσι βγήκε το αποτέλεσμα αυτό. Δεν είναι ότι δεν θέλω να γράφω. Είναι μεγάλη δουλειά να έχεις ένα κίνητρο να γράψεις. Καταλαβαίνω. Γιατί έχω στο σιρτάρι μου πάρα πολλά τραγούδια τα οποία κάθονται και δεν πάνε πουθενά. Thank you.
φέρε ποτήρια, φέρε μπουκάλια. Φέρε παιδί μου και ξαναφέρε να γίνω χάλια. Φέρε για χάρη τη λύση να πιω τη θάλασσα και να μεθύσω. Φέρε παιδί μου με το όνομά της να ξεψυχήσω. Φέρε για χάρη τη λύση να πιω τη θάλασσα και να μεθύσω. Φέρε παιδί μου με το όνομά της να ξεψυχήσω. Φέρε για χάρη της να πιω τη θάλασσα και να μεθύσω. Φέρε παιδί μου με το όνομά της να ξεψυχήσω. Για τη βραδιά στο Σταύλο, ναι. Ήταν μια προσπάθεια να αναδειχτεί, να ακούσει και η νέα γενιά, γιατί παίξαμε σε ένα χώρο που δεν ήταν λαϊκός. Όχι, εμείς το κάναμε λαϊκό. Εμείς το κάναμε. Ήρθε κόσμος, άκουσε, ευχαριστήθηκε, άκουσε και τον Μπουζούκι λίγο διαφορετικά, λίγο πιο δεξιοτεχνικά. Και άκουσε και Μπουζούκι, ρε παιδί μου. Όταν, γιατί κατάλαβες τι εννοώ. Mm. Δηλαδή, γιατί τώρα, χωρίς να θέλω να ρίξω ευθύνες έτσι κι αλλιώς έχει περάσει αυτή. Κάπου φταίτε κι εσείς και όσοι πέρασαν από εδώ μου λένε ναι. Που δεν επιμένατε κάτι. Εγώ έκανα μεγάλες προσπάθειες για τον Μπουζούκι και τα προηγούμενα χρόνια. Και τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 2000. Βγήκα. Πολλές φορές μέσα από τη δισκογραφία καλλιτέχνες, τραγουδιστές γίνανε επώνυμοι μέσα από τα ψεξίματά μου. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα ποιοι είναι. Τους ξέρω, εγώ δεν γνωρίζεις.
Λοιπόν, έκανα προσπάθειες. Μου λέγανε θα παίξεις λαούτο, θα κάνεις εκείνο. Δεν θέλω να παίξω λαούτο, παιδιά. Πάρτε ένα λαουτιέρι να παίξει ή κιθάρα. Πάρτε ένα κιθαρίστα να παίξει. Εγώ ήμουνα σαν μπουζουξής μέσα στο στούντιο και έκανα προσπάθειες μέσα από τα παίξηματά μου να αναδείξω το μπουζούκι, όπως και άλλοι παίκτες που βγήκαν στο στούντιο. Κάναν τη δική τους προσπάθεια. Συμφωνώ. Έτσι. Συνεχίζουμε και δίνουμε μέσα και από τη δισκογραφία την ορχιστρική που έχουμε. Πάντως, Παναγιώτη, σε διακόπτω, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή η εποχή, και το λέω σε όλους, είναι πάρα πολύ καλή. Μπορεί να είναι πολύ κακή όσον αφορά τη δισκογραφία, ότι δεν πουλούνται CD κλπ. Αφού ψηφιοποιήθηκε ο ήχος, τελείωσε το παραμύθι, όποιος θέλει το κατεβάζει, το ακούει κλπ. Αλλά ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί πιτσιρικάδες, μικροί, αλλά και κοπέλιες που τραγουδάνε, που παίζουν, είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Και κάποια στιγμή κατάλαβαν όλοι ότι δεν με νοιάζει τι λέει κάθε εταιρεία και ο κάθε εταιρεάρχης. Εγώ θα βγάλω αυτό. Αυτούς, βεβαίως. Και αυτό είναι και το σημαντικότερο. Να το κάνεις για σένα. Ακριβώς. Και υπάρχουν πάρα πολλοί και έχουν αυξηθεί οι λαϊκοί οργανωπαίκτες. Και είναι και γνώστες.
Βέβαια, αφού υπάρχει εξέλιξη, προχωράνε η γενιά. Γιατί βάζουν το τραγούδι το τάδε του Τζανάκου, παραδείγματος χάρη, και το ακούν και το παίζουν. Δεν λένε στο περίπου. Κοίταξε, ας μην κοροϊδευόμαστε. 3-4 ραδιόφωνα είναι στην Αθήνα τα τελευταία 20-25 χρόνια που θέλαν να αλλάξουν το κατεστημένο. Δηλαδή, να αλλάξουν το κατεστημένο. Να απομονώσουν το λαϊκό τραγούδι. Και τηλεοράσεις, Παναγιώτη, δεν παίζουν λαϊκά τραγούδια. Ελάχιστες παίξαν. Τηλεοράσεις θα πάει ο άλλος να κάτσει στο σπίτι του, μπορεί να δει καμιά ταινία. Παλιά έβλεπε και ένα μουσικό πρόγραμμα. Όσο επιτοπλίστων είναι το ραδιόφωνο, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη δύναμη, επειδή είναι ακουστικό. Εκεί που είναι στο αμάξι ο άλλος, βάζει να ακούσει ραδιόφωνο και δεν ακούει μπουζούκι. Δεν παίζουν. Μην γελιόμαστε λοιπόν ότι 3-4 ραδιόφωνα προσπαθούν εδώ και 3 δεκαετίες περίπου να εξαφανίσουν τον μπουζούκι επειδή έτσι θέλουν. Να το εξαφανίσουν, συμφωνώ. Επειδή έτσι θέλουν απλά. Αυτοί δεν θα κατορθώσουν ποτέ να εξαφανίσουν αυτό το όργανο. Δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν αυτό και τους ξέρω και προσωπικά κιόλας. Έτσι. Εδώ βγήκε η δικτατορία του Μεταξά και δεν μπόρεσε να το απογορεύσει. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πάω σ' έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δε σ' απαρνιέμαι, είσαι πατρίδα μου το λέω και καφιέμαι. Είσαι πατρίδα μου το λέω και καφιέμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Στα πιο όμορφα κορίτσια στο δουλειά, βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια, γελέδια ξενύχτια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι πατρίδα μου το λέω και καφιέμαι. Είσαι πατρίδα μου το λέω και καφιέμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Να θυμάμαι το όνομά σου το γλυκό. Αχ, πως νοσταλγήσα να ξαναρθώ κοντά σου, κι ας ξεψυχήσω προς τον πύργο το λευκό. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι πατρίδα μου το λέω και καφιέμαι. Είσαι πατρίδα μου το λέω και καφιέμαι.
Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέ. Το τραγούδι αυτό είναι πολύ μπουζουκάδικο. Βασίλης Τσιτσάνης, και στίχη και μουσική. Αρέσει στο πισίγμα πολύ. Στα τρικαλά, στα δυο ωστενά σκοτώσανε τόσα αρκαφλιά. Σκοτώσανε τόσα αρκαφλιά στα τρικαλά, στα δυο στενά. Δυο μαχαιριές του δώσανε και χάμουν τον ξαπλώσανε. Σανε δυο μαχαιριές του δώσανε, αλλά τέτοιο τερβισικό ο παιδί το κλαίμε όλοι μας μαζί. Παίζουμε εκεί πέρα που δεν παίζουν οι επαγγελματικές ορχήστρες. Δηλαδή σε γυροκομεία, σε φυλακές, σε ηλικιωμένους. Ένα μήνυμα για τους επαγγελματίες. Να κάνουν το ίδιο. Θα τους έλεγα ότι η μουσική, η τέχνη και η μουσική ιδιαίτερα έχουν θεραπευτικό ρόλο και τους έχουν ανάγκη πολύ όλα αυτά τα ιδρύματα, ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που ζούμε, που οι άνθρωποι αυτοί στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι εγκαταλειμμένοι. Πάνω σε έρημα κορμιά βασανισμένα
φυγές και κλαίνε τα νυχτόπουλα. Σταλά σταλά πέφτουνε τα δάκρυα βροχή. Μαραθήκαν στη γλάστρα τα ζουμπούλια. Μαύρη νύχτα μου σκεπάζει τώρα την ψυχή. Έλειψες, γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Τι σου κάνα και με κατέληψες. Γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Περνάει λένε ο καιρός και τις πληγές γιατρεύει. Μα ο δικός ο καημός ακόμα με παιδεύει. Αβάσταχτος ο χωρισμός με σβήνει και με καίει. Φεγγαριού την αγκαλιά απόψε θα κοιμάσαι. Με κάποιο άλλο τα φιλιά ευτυχισμένη θα σε. Ποιος ξέρει πάλι αν γελάσει μέσα σου λυπάσαι. Κι όταν τον άλλον εφυλάς εμένα θα θυμάσαι. Να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Που έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που χαλάσει η ζωή μου. Στου φεγγαριού την αγκαλιά σε θα κοιμάσαι.
με κάποιο άλλο τα φιλιά ευτυχισμένη θα είσαι. Ποιος ξέρει πάλι αν γελάσει μέσα σου λυπάσαι. Κι όταν τον άλλον εφυλάς εμένα θα θυμάσαι. Τελειώντας, θα κάνεις και τα γούστα μας. Θα παίξουμε δύο κομμάτια, δύο οργανικά ό,τι θες. Ένα από το καινούριο σου δίσκο και ένα παλιό. Ό,τι θέλεις θα παίξεις εσύ. Μόνο και μόνο γιατί καλή είναι η εκπομπή, αλλά πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν κάνουμε μόνο επαναλήψεις και επανεκτελέσεις παλιού τραγούδια, αλλά γράφουν και καινούργια πράγματα οι φίλοι. Βεβαίως. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ και δύο δεσμεύσεις. Θα έρθεις. Δεν ξέρω εσύ θα κρίνεις πότε με δύο μαθητές σου, mm-hmm. αφού ξεκινάς μαθητές, τώρα να έρθεις με δύο μαθητές. Mm-hmm. Και δεύτερον, θα γράψεις και κανένα τραγούδι που πρέπει. Να είσαι καλά, ευχαριστώ το πολύ. Το υπόσχομαι. Α, ναι. Ρε εσύ, εδώ κάνουμε το εξής. Κάτσε, το ξέχασα. Έχω τον κακό άνθρωπο. Έχω ένα μπαγλαμαδάκι εδώ και τους βάζω όλους και παίζουν 20 δευτερόλεπτα. Κάτσε, το χάρτη. Εδώ έχουμε ένα μπαγλαμά, είναι παλιός. Και όλοι μου λένε ότι οι χορδές είναι σκουριασμένες, αλλά κανείς δεν τις αλλάζει. Οπότε πάρτε, και ούτε δεν ξέρω τι είναι. Παίξε μου 20-30 δευτερόλεπτα κάτι Στεργίου. Στεργίου. Στεργίου, δηλαδή. Ως... Α, είναι μουρμούρης, καλός. Καλός είναι. Μπράβο Παναγιώτη. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι είσαι ο δεύτερος Στεργίου μετά τον Μπέμπι, έτσι? Ναι, και παλιά σε μια κάρτα που βρήκα που ήμουνα μωράκι, ναι. από πίσω γράφανε στις φωτογραφίες ναι. όνομα και Μπέμπι Στεργίου είδα. Καλό, που 50 καλό, χρόνια. Καλό, καλό. Σε καλά Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ. Thank you.
γιατί να σ' αγαπήσω. Ένα πόνο σ' αυτή τη γωνιά.
αυτό και μου κάνει κρυφά τα χατήρια. Σερβίρει όπως πρώτα τα δυο μας ποτήρια. Μονάχο έχει μείνει, μ' αναβούν τα φώτα και το όνειρο σβήνει, αχ τον αποτηρεί. Γεμάτο έχει μείνει. Τα μας, τα πάθη μας, τα γλεντιά και τα λάθη μας. Τα γούστα μας οι ερώτες, στιγμές μας αφανερώτες. Τα γούστα μας χαράματα, με γελιά και με κλάματα. Τα γούστα μας η ζάλη μας, όλα για μας. Χαλάλι μας. Μαζί το ξεκινήσαμε το δρόμο της ζωής μας. Μα ήταν ανηφοριά και ήθελε παλικάρια. Μα λυγίσει γιατί τα δάκρυα τη μοίρα δεν αλλάζουν. Τα δύσκολα τα χρόνια και ήρθε βαρύ χειμώνια και αφήσαμε σε μια γωνιά όρκους για αγάπη αιώνια. Φθινόπωρο στα μάτια σου θλιμμένα με κοιτάζουν. Μη κλαις γιατί τα δάκρυα τη μοίρα δεν αλλάζουν. Στα μάτια σου
θλιμμένα με κοιτάζουν. Μη κλαις γιατί τα δάκρυα τη μοίρα δεν αλλάζουν. Λοιπόν, σήμερα κάναμε τα γούστα μας με τον Χρήστο τον Βιντινιώτη και το Γιάννη τον Ντουνιά και όλους τους φίλους που ήρθαν και τους ευχαριστώ πολύ και παίξανε αυτά που είπε ο Ιωάννης. Κατά τα Ιωθώτα θα πούμε δύο λόγια, δεν έχουμε και χρόνο να πούμε περισσότερα. Ιωάννη, τι κάνεις? Ό,τι μπορώ. Από φωνής δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Να το πουλάμε από φωνή και από... Φωνή και από άλλα τίποτα. Πού είσαι φέτος? Εκεί ήμουν και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Έχεις ρίξει άγκυρα στην αστροφελιά. Έχω καιρό ακόμα γιατί ο... Λαϊκό τραγούδι. Ναι, έχω καιρό ακόμα γιατί ο... Όπως το λένε ο Ρεπάνης, ναι, πρέπει να πάει να γραφτεί στο βιβλίο Γίνεσης. Πόσα χρόνια ήταν εκεί? 20 χρόνια. 20 χρόνια αυτή η μαγαζί. Ναι, λοιπόν. Δεν είναι ότι έφυγε και ξανά. Και πολλοί νομίζω είναι το μαγαζί του Ρεπάνη. Πολλοί νομίζω είναι το Ρεπάνη. Τώρα σταμάτησε ο Γιάννης. Ναι, σταμάτησε. Κακό σταμάτησε για μένα. Αλλά ο γιος του, από ό,τι άκουσα, δεν ήθελε. Και καλός δεν ήθελε ο γιος του, αλλά κακός όμως που το σταμάτησε. Γιατί... Οι πελάτες τον θέλουν. Ναι, οι πελάτες τον θέλουν. Παρόλο που τους έβριζε. Εντάξει, έτσι είναι. Οι λαϊκοί άνθρωποι είναι ευθύς. Και έρθει μια φορά, τώρα στα τελευταία, μια τραγουδίστρια, λαϊκιά, ναι, και μετά που μπαίνει μέσα, κάθεται πρώτο τραπέζι, βουτάει κάτι, τραγουδάει ο Ρεπάνης, βουτάει κάτι λουλούδια και τα παιδί του πετάξει τη λουλούδια. Το μόνο που είχε δίκιο όμως, γιατί τα παραδείγματα του κόσμου και τα πετάει στα μούτρα μέσα. Δίκιο είσαι. Έχει δίκιο. Ναι. Και με το που του πετάει τα λουλούδια, πετάει στα μούτρα σου. Είπε έτσι. Ναι. Φέρνεις μαζί σου πειρασμούς, φέρνεις μαζί σου πάθος. Νύχτα με το που χάνεσαι, γράφω στο δίπλα της καρδιάς ένα καινούριο λάθος. Ανατριχύλα, Μάης κι Απρίλης, πόνειρος ταράζουν της καρδιάς τα φύλλα. Γεια σου, Βιντινιώτη, με τα μπουζούκια σου. Και με την παρέα σου, βέβαια. Μα μόλις φύγεις και χαθείς, θέλω πολύ να ξαναρθείς, νύχτα όνειρο μάνα. Στην οχαρτέρι πρωινό, για να φανεί το δειλινό, να ακούσω την καμπάνα. Κάθε που θα έρθει δειλινό, νιώθω στο αίμα ανατριχύλα. Μάης κι Απρίλης, πόνειρος ταράζει
βγάζουν της καρδιάς τα φύλλα. Γεια σου, Ντουνιά. Μπράβο, Ιωάννη. Τελειώσαμε. Κάσε με ζωή, θα το πούμε. Όχι, δεν έχουμε κι άλλο. Ωραία, πώς αισθάνθηκε. Ωραία, όλα αυτά είναι εκτός. Για το ρεπάν. Λοιπόν, εγώ δεν συμπαθώ το ρεπάν, γιατί... ο ρεπάν είναι σε μεγάλη σχολή. Και μου έχει δώσει και 5 κομμάτια δικά του. Και έχει γράψει ωραία τραγούδια. Και τα πάω στο μαγαζί και του λέω: μου είσαι 5 κομμάτια. Μου λέει: εγώ στα έχω δώσει ή κανένα άλλο. Χριστάκη, ισοϊψή Χρήστο. Κάναμε και το συντάκι του 1,90. Από το οποίο σήμερα ο Γιάννης εδώ είπε το φθινόπωρο. Με το οποίο συμμετέχει και στο. Ναι, και το λέει και στο μαγαζί. Και το λέω και στο μαγαζί. Και αρέσει. Και αρέσει. Καλό είναι αυτό. Και εγώ επέμενα να πει τα 5 χρόνια γιατί θεωρώ ότι. Και αυτό αρέσει. Αυτό αρέσει, αλλά το θέμα είναι ποιος μπορεί να το πει. Όχι, έτσι. Όποιος μπορεί. Χρήστο, τι λες. Γιάννης είναι μεγάλη σχολή. Έτσι, θυμάστε και γίνει στο Τορόντο με τα 5 χρόνια. Θυμάμαι, ναι. Το είσαι ξαναπεί, δεν χρειάζεται να το πούμε. Είναι ο μόνος που μπορεί να τραγουδάει καζατζίδι χωρίς να κάνει το καζατζίδι, έτσι. Ο μόνος που το κάνει. Είναι, να μην το ο μόνος που το κάνει. Ναι. Και που δικαιούται να τραγουδάει καζατζίδι, τέλος πάντων. Ξέρεις τι λέμε. Εγώ πάντως πιστεύω και το είπα και στην εγγραφή ότι σήμερα θα χαιρόταν ο Στέλιος να μας άκουγε έτσι όπως είπες τα πέτρινα χρόνια. Γιατί τα είπες, όπως έλεγε και ένας παλιός, σεβαστικά. Έτσι έλεγε. Σεβαστικά. Σεβαστικά. Δηλαδή το είπες με σεβασμό. Ναι. Με σεβασμό σε ποιον, στο Στέλιο. Στο τραγούδι. Ή στο Σπανουδάκη. Στο τραγούδι. Στο τραγούδι. Γιατί και ο Σπανουδάκης. Καλά, δεν το συζητώ. Το τραγούδι συμπληρώθηκε από το Στέλιο. Α, μπράβο. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που ήρθατε εδώ, για το κάνουμε τα γούστα μας. Έτσι λέγεται. Τα γούστα μας. Σε κάθε εκπομπή έχουμε ένα δεκάλεπτο που έρχονται φίλοι και παίζουν ένα παλιό και ένα καινούργιο τραγούδι. Πολύ ωραία. Γουστάρουμε, είναι. Πολύ χωρίς κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλή ευχαριστώ πολύ, Γιαννάκη. Να σε κάνετε. Και καλά να πάει το πράγμα. Και καλά να πάτε κι εσείς σε αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Τη φωνή σου να
βρεις ζητά. Να παίζουμε εκεί πέρα που δεν παίζουν οι επαγγελματικές ορχήστρες. Δηλαδή σε γεροκομεία, σε φυλακές, σε ηλικιωμένους. Ένα μήνυμα για τους επαγγελματίες. Να κάνουν το ίδιο. Θα τους έλεγα ότι η μουσική, η τέχνη και η μουσική ιδιαίτερα έχουν ένα θεραπευτικό ρόλο και τους έχουν ανάγκη πολύ όλα αυτά τα ιδρύματα, ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που ζούμε, που οι άνθρωποι αυτοί στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι εγκαταλειμμένοι. Πάνω σε έρημα κορμιά βασανισμένα τα παντελόνια, φίλε μου, περίεργα είναι ρούχα, με ευκολία τα φοράς, δύσκολα όμως θα τιμάς.